Τι έχουμε. Εδώ κοίταξε για να δεις γραμματεία. Εδώ μπροστά, εκείνο τα σπίτια που βλέπεις πίσω, ήταν κατοικήσιμα. Μένα. Και εδώ υπήρχε άλλο ένα σπίτι, το οποίο δίπλα στην εκκλησία. Μένα και εδώ. Τώρα, ο πίσω ακριβώς από το σύλλογο, την άλλη πλευρά, όλος ο δρόμος είχε 7-6 σπίτια, 7 κατοικήσιμα, μέναν οικογένειες, οι οποίες μετά στις μεγάλες πλημμύρες που γίνανε, το 1994 και μετά, τους δώσανε σπίτια ο Δήμος, ενέργειές τους, και φύγανε από εδώ. Και λόγω του θα ήταν αυτό το πάρκο πόλης. Τα σπίτια τώρα αυτά εκεί πέρα αυτά είναι από το σεισμό. Αυτά τώρα δεν κατοικούνται και μετά το σεισμό και τα εγκαταλείψανε, φύγανε. Και, δεν... και το πανηγύρι πού γίνονταν εδώ. Το πανηγύρι είναι ακριβώς εδώ ο χώρος που είναι η στέγη, εδώ που είναι η στέγη μας. Ήταν ακριβώς ο χώρος που στηνότανε το πανηγύρι. Στηνότανε διάφορα παιχνίδια τέτοια στον δρόμο του. Στον δρόμο του Τσεκλυγίου, του Αγίου Γεωργίου, και η εξέδρα στηνόταν ως επιτοπλίστων πάντοτε, όπως βλέπουμε την εκκλησία αριστερά, εκεί στηνόταν η εκκλησία. Εκεί πέρα που είναι... Για να μην έχουμε και στήλα που μέχρι πάνω, για να μην έχουμε ακόμα και θέα των... Α, κατάλαβα. Από εκεί. Ναι. Και όλος αυτός ο χώρος τώρα, όπως είπε, γινόταν η παρκή, ήταν όλο εδώ κατά. Παλάτα, μεγάλη. Και μου είπες πριν ότι έφτανε μέχρι και το κεντρικό... Όλος ο δρόμος τις ημέρες του Πανηγυρίου και το δύο ημέρες και παραμονή από την πλατεία του Διασταύρωση μέχρι πάνω στο Πανηγυρίου ήταν όλο δεξιά αριστερά αυτοκίνητα. Τόσο πολλοί κόσμος έρχονταν τα πρώτα χρόνια μετά το